Παρέα μας και ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή. Τι κάνετε κύριε καθηγητά, χαίρομαι που σας συναντώ. Ο Υπουργός Επικρατείας. Πολλοί λένε ότι είναι ο υπεύθυνος του κυβερνητικού έργου ως Υπουργός των Υπουργών. Εγώ θέλω να μιλήσω με τον καθηγητή που αναλαμβάνει μια ευθύνη, βαριά ευθύνη, να μπει μπροστά μαζί με μια ομάδα που αποτελούν την κυβέρνηση, ανδρών και γυναικών, και επιδέουν κάτι καλό για την πατρίδα μας. Αυτή είναι η άποψη που πρέπει να έχει ο δημοσιογράφος καλοπροαίρετα απέναντί σας, κύριε Υπουργέ. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από εκεί. Επίσης να σας πω. Κρατήσουμε τον κύριο καθηγητά. Να κρατήσουμε τον κύριο καθηγητά, διότι είναι η άμυνα, ξέρετε, απέναντι στην ιδρυματοποίηση της πολιτικής. Εγώ αυτό που λέω και το αισθάνομαι πάρα πολύ είναι ότι για να ευχαριστηθείς τη συμβολή στα δημόσια πράγματα, να ευχαριστηθείς την πολιτική σου στάση, θα πρέπει να αντιλαμβάνεις την εμπλοκή σου ως εφήμερη. Και ως εφήμερη θέλω να την αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε την. Με χαρά. Θα μου επιτρέψετε πολλά σύντομα ερωτήματα για να καλύψω στον πόρο περαιτέρω κομμάτι της επικαιρότητας. Και σας υπόσχομαι σύντομες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, είχαμε κάτι χθες, όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο, τουλάχιστον στην πολιτική μας ζωή και επικαιρότητα, όσον αφορά τη σχέση πολιτικής και μίντια. Είδαμε την ανακοίνωση για επίσημη συνάντηση ενός επιχειρηματία, Έλληνα επιχειρηματία, με τον πρόεδρο της κυβέρνησης, με τον πρωθυπουργό της χώρας. Χθες λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον κύριο Σπύρο Λάτσι για την επένδυση στο ελληνικό. Ασυνήθιστη αυτή η εικόνα, ασυνήθιστη η πληροφορία. Πολλοί σπεύσαν να πούνε τι δουλειά έχει η κυβέρνηση με το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις, αλλά είπανε ίσως γίνει η πρώτη φορά που ευθέως και μπροστά στις κάμερες, μπροστά στο φως της ημέρας, συναντούνται επιχειρηματίες με την κυβέρνηση της χώρας. Ποιες ήταν οι αποφάσεις και ποιο μήνυμα θέλει να στείλει η κυβέρνηση με αυτού του είδους τη συνάντηση ή τις συναντήσεις, αν θέλετε. Τρία στοιχεία επιγραμματικά. Το πρώτο είναι διαφάνεια και λογοδοσία. Ό,τι γίνεται θα πρέπει να γίνεται πάνω από το τραπέζι, κύριε Χαριτάτο, και η διάθεση της παρούσας διακυβέρνησης είναι να μην υπάρξει κανένα απολύτως σκοτεινό σημείο. Οι επισκέψεις οι οποίες θα γίνονται εν κρυπτό δεν υφίστανται πλέον. Οτιδήποτε θα γίνεται θα ανακοινώνεται και θα υφίσταται την βάσανο της δημόσιας κριτικής. Δεύτερον, ενθαρρύνεται η ελληνική επιχειρηματική δράση. Άρα οι Έλληνες επιχειρηματίες θα έχουν πάντοτε μία πόρτα ανοιχτή για να εκθέτουν τα προβλήματά τους και να μπορούν να δραστηριοποιούνται χωρίς εμπόδια από την άποψη της κρατικής λειτουργίας. Και τρίτο και σημαντικό, ειδικό στην περίπτωση της χθεσινής επίσκεψης, υπήρχε και το ζήτημα, το πολύ συγκεκριμένο, της προόδου των έργων στην πιο εμβληματική, νομίζω, σύγχρονη επένδυση στην Ελλάδα, που είναι η επένδυση του ελληνικού. Η επένδυση του ελληνικού είναι μία εξαιρετικά σύνθετη ενέργεια. Ένα project το οποίο αποτελεί συνέργειες πολλών υπουργείων, πολλών δομών. Προφανώς έχει και τα δικά της επιχειρηματικά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν. Νομίζω ότι το βασικό είναι να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση ότι επιθυμία μας είναι η επένδυση στο ελληνικό να γίνει έτσι ώστε να απελευθερωθεί το ελληνικό παραγωγικό δυναμικό. Και αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης έχει υπάρξει δέσμευση ότι εντός του Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες οι ρυθμιστικές, δηλαδή οι εκδόσεις των κρίσιμων υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται, έτσι ώστε ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και απτό υλικό από τη δράση μέσα στο ελληνικό. Λέτε ότι υπήρξαν πιθανόν διαβεβαιώσεις προς τον επιχειρηματία Λάτσι, αλλά και προς την κοινωνία των πολιτών, προς τους πολίτες της χώρας που ψήφισαν αυτή την κυβέρνηση, απαιτώντας λύσεις άμεσες, σε σύντομο χρόνο. Αν μη τι άλλο, αυτό που κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την κυβέρνηση είναι για το γεγονός ότι πηγαίνει αργά. Η επιθυμία είναι να κινηθούμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου και από την άποψη των νομοθετημάτων που έρχονται στη Βουλή, αλλά και από την άποψη της υλοποίησης των έργων. Αυτό που θα πράξουμε είναι να κινηθούμε με ρυθμούς αστραπιαίους. Ο αρμόδιος υπουργός που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου, ο κύριος Γεωργιάδης, έχει κινηθεί με τεράστια επιμέλεια στο κεφάλαιο αυτό και έχω την πεποίθηση σήμερα πολύ περισσότερο ως μέλος της κυβέρνησης παρά ως αντιπολίτευση. Ο κύριος Γεωργιάδης συχνά χρησιμοποιεί και το δικό σας όνομα και την ιδιότητά σας για να εξηγήσει ότι έχω στήριξη, έχω βοήθεια. Δεν πάω μόνος μου. Άρα μιλάμε για μια, θα μπορούσε να πει κανείς, συμμαχία υπουργείων. Αναρωτείται κανείς αν θα καταφέρει αυτή η συμμαχία, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό υπουργείων, να φέρει αποτέλεσμα στον χρόνο εξαγγελίας. Κύριε Χαριτάτο, αυτό που ισχύει είναι το εξής. Πρώτον, το πρόβλημα του ελληνικού είναι μια μικρογραφία του προβλήματος της Ελλάδος. Πάρα πολλές συναρμοδιότητες διαφόρων υπουργείων και διαφόρων φορέων. Στην πραγματικότητα, για την επένδυση του ελληνικού απαιτείται συναρμοδιότητα 8 υπουργείων.
τα οποία πολλές φορές, ξέρετε, και αυτό το είδαμε στο παρελθόν, το, αντί να υπάρχει μια συλλογική δράση προς την κατεύθυνση της υλοποίησης, σε πολλές περιπτώσεις είδαμε το ένα Υπουργείο να λειτουργεί ως ανάγχωμα του άλλου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι φυγόκεντρες δυνάμεις, αντί να υπάρχει μία στόχευση στην υλοποίηση επένδυση. Το ένα το άλλο Υπουργείο. Λιγάκι είναι, το, το ένα να παίζει κατενάτσιο απέναντι στο άλλο, έτσι ώστε να αποσύσει ένα κομμάτι της ευθύνης. Τώρα υπάρχει μία συντονιστική δράση εκ μέρους του Πρωθυπουργού, έτσι ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια τα οποία έχουν να κάνουν με αυτού του τύπου τη διυπουργική συνέργεια. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι γνωστός για την αποτελεσματικότητά του, οπότε αυτό δεν το φοβάμαι καθόλου. Υπάρχουν εμπόδια που διαπιστώσατε εκτός λογικής για την επένδυση στο ελληνικό, οπότε αυτό δεν μπορεί να είναι εμπόδιο. Είδαμε πάρα πολλά τέτοια εμπόδια. Παράδειγμα, το παράδειγμα που φέραμε νωρίς των αεροπλάνων είναι ένα εμπόδιο εκτός λογικής, ή εγώ αδικείται ο λόγος μου στην εισαγωγή της εκπομπής? Νομίζω ότι προσφυώς το αναφέρατε. Είναι ένα από τα παραδείγματα στα οποία νομίζω ότι υπάρχει μια υπέρβαση του ορθού λόγου. Είναι προφανές ότι όποια διάθεση και να έχεις για να μπορέσεις να τρέξεις ένα πρόγραμμα, ένα δύσκολο έργο, εάν δεν υπάρχει μια κοινή κατανόηση ορθού λόγου, δεν θα το πράξεις. Το ζήτημα της αναγόρευσης των αεροπλάνων ως μνημείων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Αρκετά αεροπλάνα αυτού του τύπου και τις ίδιες χρονολογίες που είναι μπαρ σε διάφορα νησιά μας ή στην ελληνική περιφέρεια. Ή τα έχουμε χαρίσει ή τα έχουμε πουλήσει στο εξωτερικό και έχουν γίνει χώροι, μικρά θέατρα ή μπαρ, χώροι ψυχογέες και δέσεις. Και δεν το λέω απαξιωτικά αυτό, αλλά μνημεία δεν ήξερα ότι μπορούν να είναι. Μπορούν να είναι λοιπόν και μνημεία, αλλά θα έχω να σας πω μετά λόγω γνώσεως ότι αυτά τα παραδείγματα είναι καθημερινά. Δηλαδή τα παραδείγματα μικρού παραλογισμού στην αντίληψη του δημοσίου είναι πάρα πολλά. Η αίσθηση που έχω είναι ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει μια βασική πολιτική κατεύθυνση, ότι θέλουμε την υλοποίηση του έργου διότι μας απελευθερώνει σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό μας δυναμικό, και στη συνέχεια όλα τα εμπόδια είναι δυνατόν να έρθουν. Ένα μικρό παράδειγμα, θα μου επιτρέψετε, δεν με ρωτάτε, αλλά θα το πάρω μόνος μου να το ρωτήσω, γιατί έβλεπα προλίγου το ζήτημα αυτό. Ένα μικρό παράδειγμα είναι το θέμα του ματιού. Το μάτι μας πονάει όλους, είναι από τις πιο επώδυνες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Θεωρώ εγώ ότι ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από άψη της φυσικής επενέργειας πάνω στην κοινωνία. Εν τούτης, για ένα χρόνο είχαμε μια κατάσταση η οποία δεν τιμούσε καθόλου τη χώρα μας. Είχαμε μια κατάσταση την οποία παρέμεναν έφλεκτα υλικά στο μάτι. Ανά πάσα στιγμή υπήρχε ένας κίνδυνος να υπάρχει η ανάφλεξη η οποία θα οδηγούσε σε νέα καταστροφή. Το οικόπεδο που αδειάζει σήμερα. Το οικόπεδο το οποίο αδειάζει σήμερα. Υπάρχουν ραδιενεργά υλικά τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία των πολιτών. Υπάρχουν τιμόρροπα κτίρια. Και όλα αυτά, ενώσο υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια τα οποία προήρθαν κυρίως από οικειοθελείς συνεισφορές, τα οποία παρέμεναν αδρανή. Τι έγινε λοιπόν? Ήταν μια πάρα πολύ απλή απόφαση, κύριε Χαριτάτου. Την επόμενη της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, Δευτέρα τα μεσάνυχτα ελήφθη η ψήφος εμπιστοσύνης, την Τρίτη εκδίδεται μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή εκδίδεται ένας νόμος από την κυβέρνηση όμως, ανέλαβε αυτό το πολιτικό βάρος να εκδώσει μια τέτοια πράξη και να πει ως εδώ, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εκαθάριση όλων των επικίνδυνων υλικών, έτσι ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να έχουμε νέα καταστροφή. Αυτή ήταν μια κίνηση η οποία δεν ήταν συμβολική, ήταν κίνηση ουσίας. Και τι σήμαινε? Να πω και ένα κομμάτι παραπάνω. Αυτό που βλέπετε σήμερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο μάτι για την εκαθάριση είναι οικειοθελής προσφορά ελληνικών εταιριών. Δεν επιβαρύνεται το ελληνικό δημόσιο ούτε ένα ευρώ. Διότι εκεί που υπάρχει μια γνήσια και ειλικρινής διάθεση κοινωνικής αλληλεγγύης, εκεί μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και εκεί είμαστε πολύ δυνατοί. Πέρα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και με την δημιουργία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, το ΜΑΤΙ ξανά που περιγράψατε πριν, εγώ θα σας ρωτούσα έτσι στη δική σας κρίση και ως καθηγητή, ως προσωπικότητας πολιτικού πλέον, γιατί δεν συνέβαιναν όλα αυτά επί ένα χρόνο? Γιατί δηλαδή 31 εκατομμύρια να είναι στο λογαριασμό αρρωγής, ενώ για αυτό το σκοπό συγκεντρώθηκαν, άρα έχει υποχρέωση το επίσημο κράτος να τα διαθέσει στους αδύναμους συμπολίτες μας, στις οικογένειά τους, στους εγκαυματίες, στο περιβάλλον τους, και γιατί όλα αυτά που περιγράψατε συνέβαιναν ένα χρόνο? Δεν μπορεί να ήταν άσχετη στην προηγούμενη κυβέρνηση, δεν μπορεί να μην είχαν μέσα τους άνθρωποι πια η συνείδηση, ούτε καν το σκέφτομαι αυτό. Μήπως υπήρχε κάποιο άλλο εμπόδιο που εσείς το έχετε αντιληφθεί ή το έχετε υποψιαστεί, εν πάση περιπτώσει? Νομίζω ότι ανεξάρτητα του αν υπήρχε η πολιτική βούληση, που εγώ τεκμέρω ως πολίτης ότι υπάρχει πάντοτε η βούληση να εξυπηρετήσει
εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον. Υπάρχει και ένα ζήτημα για το πώς αντιμετωπίζονται διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν, όπως είναι βεβαίως της υπέρμετρης γραφειοκρατίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ, για να υπάρξει αυτή η ενέργεια που σήμερα βλέπετε και είναι μια τιμητική νομίζω για τη χώρα ενέργεια, αυτό που συμβαίνει απαιτούσε στην πραγματικότητα και πάλι την ενεργοποίηση πολλών δημόσιων φορέων, την ενεργοποίηση κανονιστικών πράξεων οι οποίες θα έπρεπε να εκδοθούν, την διενέργεια διαγωνισμών. Ξέρετε, για κάθε διαγωνισμό που γίνεται στο δημόσιο υπάρχει μια πάρα πολύ αυστηρή γραφειοκρατία η οποία εν πωλής επιβάλλεται και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις, προκαλούν δικαστικές διενέξεις, δημιουργούν γνήσια προσκόμματα. Είπαμε λοιπόν το εξής. Στην περίπτωση αυτή, αντί να πάμε σε μια λογική γραφειοκρατικών ενεργειών που θα καθυστερούσαν υπερβολικά, θα το πάρουμε πάνω μας, θα αναζητήσουμε την δράση εκείνη η οποία δεν θα επιβαρύνει και θα την πάρει πάνω του η κεντρική δομή της εξουσίας. Πάμε λίγο στο πρώτο νομοσχέδιο που συγκρινά. Στον πολίτη, πώς θα εξηγήσουμε το τι είναι επιτελικό κράτος και επίσης πώς θα εξηγήσουμε στον τηλεθεατή πολίτη που μπορεί να είναι φοβισμένος, καχύποπτος, μπορεί να μην είναι φίλος σας, φίλος της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι φίλος του ΣΥΡΙΖΑ ή καχύποπτος με την πολιτική πολίτηση και να πει τι πάει να πει αποκομματικοποίηση του δημοσίου και του επίσημου κράτους. Και τι είδους αποκομματικοποίηση είναι, δεν θα έχουν ρεβασισμό μέσα τους οι νεοδημοκράτες για τους ανθρώπους που μπήκαν επί ΣΥΡΙΖΑ ή διατέλεσαν διευθυντές, τμηματάρχες ή απλά υπάλληλοι. Πώς θα τα καταφέρετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία. Γιατί θέλω να προσπαθήσω να απλοποιήσω πάρα πολύ το μήνυμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η νομοθετική πρωτοβουλία που έχει αναλυφθεί με την κατάθεση του νομοσχεδίου χθες είναι προκαλεί μια σχετική σύγχυση στα πράγματα, γιατί είναι ένα πολύ σύνθετο κείμενο. Είναι ένα συνολικό εγχειρίδιο διακυβέρνηση, το οποίο στη νομοθετική του υφή είναι αρκετά σύνθετο στην πρόσληψή του. Εν τούτης, είναι τόσο μεγάλη τομή για τα ελληνικά δεδομένα και αυτό το αντιλαμβάνονται όσοι εξ ημών έχουν νομική παιδεία, που πραγματικά, εγώ θέλω να σας το εξομολογηθώ και το λέω με τα λόγου γνώσεως, είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για αυτό το νομοθέτημα. Θα περιμένω να ακούσω και όλες τις πτέρυγες της Βουλής, που σέβομαι όλη την κοινοβουλευτική πράξη, να μπορέσουμε να διορθώσουμε ό,τι χρειάζεται να διορθωθεί στο νομοσχέδιο, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη τομή. Θα το πω με πάρα πολύ απλά παραδείγματα για να γίνει εντελώς κατανοητό. Σήμερα, για να φτάσουμε να εκδώσουμε μια απλή διοικητική πράξη, ατομική, για να υπάρξει παραδείγματος χάρη μια άδεια για να ιδρυθεί ένα περίπτερο, για να δοθεί εγκατάσταση περιπτέρου, πρέπει να φτάσει έως και τον Υπουργό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασχίσουμε όλη τη διοικητική ιεραρχία, να φτάσουμε στον Υπουργό, ο οποίος θα εκδώσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει τεράστια καθυστέρηση και γραφειοκρατία, τεράστιες καθυστερήσεις, και σημαίνει επίσης και μία λανθάνουσα αιστεία διαφθοράς. Διότι όταν το πολιτικό πρόσωπο έχει στα χέρια του μία δύναμη να διαχειρίζεται πράγματα, εκεί μπορεί εν δυνάμει να βρίσκεται πυλώνας διαφθοράς. Αυτό φεύγει. Πλέον δεν θα υπάρχει η αρμοδιότητα του Υπουργού να εκδίδει τέτοιου τύπους πράξεις, αλλά η πράξη αυτή μεταφέρεται στον Γενικό Διευθυντή. Τι είναι ο Γενικός Διευθυντής? Είναι το πρόσωπο το οποίο προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ, εξελίσσεται με τον Δημοσιοπαλλητικό Κώδικα από ανεξάρτητα υπηρεσιακά συμβούλια χωρίς καμία πολιτική παρέμβαση και φτάνει στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας, όπου και διορίζεται με διαφανείς διαδικασίες. Δεν θα τον πάρετε στο τηλέφωνο του, λέτε? Όχι μόνο δεν θα μπορείτε να τον καλέσετε στο προσωπικό του τηλέφωνο. Όχι μόνο δεν θα μπορούμε να τον πάρουμε, αλλά θα έχει τέτοιου τύπου εχέγγυα ανεξαρτησίας που, αν συμβεί αυτό, είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί υπόλογος ο υπουργός ή το πολιτικό πρόσωπο που θα τον καλέσει. Και να επισημάνω ότι η παρούσα κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει ρεβανσιστικές τάσεις, αλλά θα διατηρήσει στις θέσεις όλους τους προϊσταμένους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στη δημοσιοπαλληλία. Θέλω να το ρίξω, κύριε Χαριτάτο, ότι είναι και η προσωπική μου διάθεση, αλλά εκφράζω στο σημείο αυτό και τη διάθεση της κυβέρνησης πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη δημοσιοϋπαλληλία. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο η δημοσιοϋπαλληλία στην Ελλάδα και μάλιστα το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε εχθές εν πωλής έχει παραχθεί από δημοσίους υπαλλήλους προερχόμενους από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Και αισθάνομαι πολύ τιμητικά για το γεγονός ότι αυτό έχει παραχθεί υπό τη δική μου εποπτεία. Να σας πω ένα άλλο απλό παράδειγμα. Οι συμβάσεις για την ανάθεση υπηρεσιών ή προμηθειών μέχρι σήμερα έφταναν έως τον Υπουργό. Εκεί επίσης έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, έχουμε πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, έχουμε πάλι εστίες διακινδύνευσης για τυχόν παραδείγματα διαφθοράς. Πλέον όλο αυτό το κεφάλαιο μεταφέρεται από το πολιτικό πρόσωπο σε έναν και μόνο υπηρεσιακό γενικό γραμματέα. Ο υπηρεσιακός γενικός γραμματέας, κύριε Χαριτάτο, ένας ανά υπουργείο, θα επιλέγεται από το ΑΣΕΠ,
χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή πάμε πολιτικού προσώπου. Δική διαφάνειας που καμία. Θεσμοθετεί. Άρα όλα τα παραδείγματα αυτά στην πραγματικότητα κατατείνουν στο ότι η πολιτική εξουσία, η πολιτική διοίκηση χάνει ένα μεγάλο κομμάτι της ύλης, το οποίο μεταφέρεται στους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι μάλιστα πλέον θα έχουν το μεγάλο κομμάτι της διοικητικής δράσης. Πάμε στον θεσμό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Βεβαίως. Αυτό οδηγεί, πιθανόν θα οδηγήσει σε ένα κυνήγι πάταξης διαφθοράς. Νομίζω ότι αυτό που θα ισχύσει είναι, αυτό που θα ισχύσει σίγουρα είναι ότι θα υπάρχει ένας εξορθολογισμός σε ό,τι αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτό το οποίο εγώ διεπίστωσα με την ευκαιρία της μελέτης του πλαισίου για το νομοθέτημα είναι... Η διαφάνεια αφορά στις πράξεις από τώρα και στο μέλλον ή η διαφάνεια αφορά και στην αναζήτηση πράξεων στο παρελθόν? Είναι αυτονόητο ότι θα καταλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να αποτελεί αιστεία διαφθοράς οποτεδήποτε, πλην όμως, και αυτή είναι η μεγάλη συμβολή του πράγματος, θα μιλήσω για δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι ενοποιούνται υπό μία δομή, παραμένουν χωριστά σώματα, αλλά υπάρχει πλέον μία δομή, η οποία είναι διοικητική δομή, δηλαδή πλέον οι δομές οι ελεγκτικές θα λειτουργούν όχι πλέον στο πλαίσιο μιας πολιτικής κατεύθυνσης όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η προϊστάμενη αρχή των ελεγκτικών σωμάτων έως σήμερα ήταν ένας ειδικός γραμματέας, αυτός ο οποίος διοριζόταν από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να πούμε με τιμή ότι αυτά τα ελεγκτικά σώματα θα βρίσκονται υπό την καθοδήγηση ενός γενικού διευθυντή προερχόμενου από τη διοίκηση, ο οποίος θα καθορίζει το πρόγραμμα των ελέγχων. Και το δεύτερο ζήτημα που είναι πρακτικό, κύριε Χαριτάτο. Υπάρχει ένα τελείως ανορθολογικό σήμερα σύστημα ελέγχων. Είναι πολλές οι περιπτώσεις, επειδή υπάρχουν πολυδιασπασμένα ελεγκτικά σώματα, όπου ένας ελεγκτής, παραδείγματος χάρη υγείας, θα βρεθεί μπροστά σε μια παρανομία η οποία δεν εμπίπτει μέσα στο πεδίο της δικής του αρμοδιότητας. Εκεί λοιπόν, μολονότι θα την διαπιστώσει, θα απέλθει. Αντιθέτως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αιστείες παρανομίας, αιστείες διαφθοράς, δεν καλύπτονται από κανένα ελεγκτικό σώμα. Η ενοποίηση της δομής επιτρέπει έτσι ώστε να έχουμε ελέγχους οι οποίες όχι μόνο θα αποτελούν ουσιαστικά οικονομία κλίμακος για το δημόσιο, κυρίως όμως θα είναι αποτελεσματικός ελεγκτικός μηχανισμός. Θα ελέγχει τα πάντα και θα τα ελέγχει με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ωφέλιμος. Ο δημόσιος λειτουργός δεν δίνει και με αίσθημα φόβου προς εμπλοκή σε κάτι παραβατικό ή παράνομο, αλλά με αίσθημα ευθύνης στο να αποκαλύψει ή να διορθώσει ή να ζητήσει να τρωθεί κάτι το οποίο βλέπει μπροστά στα μάτια του να συμβαίνει και ο ίδιος δεν φοβάται πλέον να παρεύει γι' αυτό. Απολύτως και όχι μόνο αυτό. Το ερμηνεύω σωστά. Το ερμηνεύεται πάρα πολύ σωστά και το κυρίο, νομίζω το κυρίο συμβαίνει είναι το ότι πλέον όλοι οι ελεγκτές, οι οποίοι θα είναι πολύ υψηλόβαθμα στελέχη και θα εξειδικεύονται στον χώρο των ελέγχων, όπως και τα μέλη της ανεξάρτητης ασχής, δεν έχουν καμία απολύτως λογοδοσία στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν εξαρτώνται από την κυβέρνηση, έχουν πολύ ισχυρά εχέγγυα αμεροληψίας και ανεξαρτησίας και θα λειτουργούν επί τη βάση των εγγυήσεων που παρέχει πλέον το Σύνταγμα. Πάμε λίγο και στα αυτά που συζητάει ο κόσμος και οι τηλεθεατές μας. Έχουμε αυτή την υπόθεση άρσης ασυλίας, όπως τουλάχιστον την εισηγείται η Επιτροπή Διδολογίας της Βουλής για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Πολάκη. Ο ίδιος έχει τις προσωπικές του αντιδράσεις, καταγγελίες, αλλά ακολουθεί και φυσικά η εξωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν λόγο για συνταγματική εκτροπή, για ρεβασισμό και για πολιτικές διώξεις και είναι μόνο η αρχή, λένε. Αυτή είναι η διάθεσή σας? Δηλαδή, αφορά τον κύριο Πολάκη η συγκεκριμένη υπόθεση ή αφορά υποθέσεις που θα έρθουν στη συνέχεια και είναι η αρχή με τον Παύλο Πολάκη, όπως καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν υπάρχει καμία απολύτως πολιτική κατεύθυνση να υπάρξουν διώξεις για το παρελθόν. Έχει κάτι να φοβάται ο κ. Πολάκης? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν μπορώ να απαντήσω. Αλλά αυτό που μπορώ να απαντήσω. Θυμώνεται, μήπως, γιατί. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά. Επειδή σας μιλάω και θα μπορούσαμε να είμαι ένας θεατής, φοιτητής σας. Ζητάει η προανακριτική επιτροπή. Παρότι διατέλεσε επί αρκετά χρόνια υπουργός. Για να πει όσα πρέπει να πει και να ακούσει ο κόσμος. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν τα λέγεται τόσα χρόνια. Μπορεί να έχει τους συγκεκριμένους λόγους και τους είναι απόλυτα σεβαστή. Μήπως όμως χρειάζεται να του δώσετε λίγο χώρο για να εκφράσει τα όσα κακώς κείμενα συνέβαιναν των ημερών σας και μπορεί να τα επικαλεστεί πλέον? Έχετε την νομική παιδεία και τα γνωρίζετε καλά, κύριε Χαριτάτο. Αυτό που ισχύει στην περίπτωση του κυρίου Πολάκη, όπως και οποιοδήποτε εμπλεκόμενου πολιτικού προσώπου, ο οποίος είχε ταυτοχρόνως την ιδιότητα του βουλευτή και έχει την ιδιότητα του βουλευτή και είχε ή έχει την ιδιότητα του υπουργού, είναι ότι εφαρμόζονται δύο διαφορετικά πεδία. Είναι η ευθύνη του μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου και η ευθύνη του πολιτικού προσώπου. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, για να χαρακτηρίσουμε ότι υπάρχει ευθύνη κατά την διενέργεια των υπουργικών καθηκόντων, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ήταν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κυρίου Πολάκη. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την υποκλοπή τηλεφωνικής συνομιλίας της φερόμενης
ή τις περίπτωσεις συκοφαντικής δυσφήμισης, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν συνδέονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και κατά τούτο δεν θα μπορούσαν να υπαχθούν στο αντίστοιχο άρθρο του Συντάγματος περί ευθύνης των Υπουργών, δηλαδή στο άρθρο 86 του Συντάγματος, αλλά εμπίπτουν στα άρθρα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 62 του Συντάγματος για την ευθύνη των βουλευτών. Άρα, κατά την άποψή μου, περισσότερο τίνουμε στο να παραπεμφθεί ως βουλευτής παρά ως υπουργός. Το δεύτερο όμως στοιχείο, κύριε Χαριτάτο, είναι το εξής. Και γι' αυτό δεν αισθάνομαι ιδιαίτερα βολικά όταν ακούω ότι πρόκειται για ρεμανσιστική διάθεση. Η σημερινή κυβέρνηση ως αξιωματική αντιπολίτευση. Η εκτροπή είναι ακόμα βαρύτερο, επιτρέψτε. Το εκτροπή θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θέλω να το ακούω. Όταν το λέει υπουργός, ή πρώην υπουργός, είναι βαρύτητα. Δεν θέλω να το ακούω και ιδίως δεν θέλω να το ακούω όχι μόνο από επιστημονική ευαισθησία, αλλά επειδή είδαν πολλά τα μάτια μας τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να είμαστε πολύ φιδωλοί στους όρους. Διότι όταν εξοικειωνόμαστε με όρους, εν τέλει εξοικειωνόμαστε και με τις ιδέες. Άρα όταν μιλούμε συχνά για εκτροπή, μπαίνει στο μυαλό μας ότι μπορεί και να ισχύει κάτι τέτοιο. Καλό θα είναι να αποδίδουμε στις έννοιες το αληθινό τους νόημα. Δεν υπάρχει καμία εκτροπή. Εκτροπή συνέβη πολλές φορές στην ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία, αλλά τώρα δεν συμβαίνει. Κατά το παρελθόν όμως η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία επέδειξε ένα πολύ διαφορετικό πνεύμα στα πράγματα και δεν ήταν πνεύμα ρεβανσισμού. Σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης βουλευτικής περίοδου η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπερψήφισε παραπομπές για δικά της πολιτικά στελέχη, μόνο ότι υπήρχε πεποίθηση ότι δεν συνέτρεχε κανένας λόγος ακριβώς για την αποκατάσταση της πολιτικής τιμής όσων εμπλέκονται. Ξέρετε, υπάρχει και ένα ζήτημα πολιτικής ευθυξίας στα πράγματα. Πέρα από το ζήτημα δηλαδή του νομικού, αν θα πρέπει να παραπεμφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 86 ή του άρθρου 62 ή με ποιες διατάξεις θα πρέπει να γίνει αυτό, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα πολιτικής ευθυξίας, ότι εάν θεωρείς ότι αδικήσε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αποδεικνύεις και εμπράκτο. Κύριε καθηγητά, στην θητεία της κυβέρνησης ως αξιωματικής, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπήρχαν ούκο λίγες υποθέσεις που κατήγγειλε η αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως σκάνδαλα που πρέπει να τύχουν δικαστικής διερεύνησης. Σήμερα είστε κυβέρνηση. Για τις ίδιες υποθέσεις, έχετε την άποψη ή εκτιμάτε ότι πρέπει να βρεθούν στην δικαστική διερεύνηση ή θεωρείτε ότι είναι ένα παρελθόν περασμένα, ξεχασμένα? Δεν ισχύει απολύτως ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό που ισχύει είναι ότι απόλυτη προτεραιότητα της παρούσας διακυβέρνησης είναι να δούμε το μέλλον. Το να δούμε το μέλλον σημαίνει μία σειρά από εμπροστοβαρείς πολιτικές για να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει ένα καινούριο θεσμικό περιβάλλον το οποίο θα μπορέσει να απελευθερώσει το δυναμικό μας. Και αυτό αποδεικνύεται από τις πολύ γρήγορες ενέργειες, κυρίως στο επίπεδο των θεσμών και της οικονομίας. Άρα, πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα σήμερα της κυβέρνησης είναι η δημιουργία εμπροστοβαρών πολιτικών. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι αν έχουν ανακύψει ζητήματα τα οποία ανάγονται στην διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων στην παρούσα ή στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, τότε θα πρέπει να διερευνηθούν. Θα ήθελα, κύριε Χαριτάτο, να σας θυμίσω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε την ευαισθησία που έχω εγώ στα ζητήματα κοινοβουλευτικής τάξης, διότι με αυτό ασχολούμαι 20 χρόνια ως ακαδημαϊκός. Για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία ότι η σημερινή κυβέρνηση θέλει να δώσει την ευκαιρία στη Βουλή και νομίζω φάνηκε και κατά την περίοδο των προγραμματικών δηλώσεων να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πολιτικό φόρουμ το οποίο θα είναι διαβουλευτικό και ουσιαστικό. Θέλω να θυμίσω ότι με πρόταση της σημερινής πλειοψηφίας θα αναθεωρηθεί το άρθρο του Συντάγματος, το άρθρο 68 του Συντάγματος, έτσι ώστε εξεταστικές επιτροπές, δηλαδή επιτροπές κοινοβουλευτικές ελέγχου των δημοσίων πραγμάτων, δεν θα γίνονται μόνο από την πλειοψηφία όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά θα γίνονται και από την κοινοβουλευτική μειοψηφία. Να σας θυμίσω και πάλι ότι κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο τι συνέβαινε. Η τότε κυβέρνηση ουσιαστικά ενεργοποιούσε εξεταστικές επιτροπές σε βάρος της προηγούμενης κυβέρνησης, της τότε αντιπολίτευσης, αλλά για τα δικά της πράγματα αρνείτο τη σύσταση οποιασδήποτε εξεταστικής επιτροπής. Σήμερα λοιπόν, με τη συνταγματική αναθεώρηση που θα έρθει στη νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, δίνουμε την ευκαιρία να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές, ακόμη και όταν μόνο η αντιπολίτευση θεωρεί ότι κάτι δεν κάνει καλά η κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε τον έλεγχο, μάλιστα, θέλουμε τον επίκαιρο έλεγχο και τον αυστηρό έλεγχο και της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας. Λοιπόν, και να πάμε λίγο και στον σοφρονισμό στις φυλακές, στο μεταναστευτικό προσφυγικό και όλα αυτά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αντιδράσεις, κυρίως από την αντιπολίτευση, κάνουν λόγο για φόβους περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Εστερνίζεστε αυτές τις απόψεις? Προφανώς. Όχι, αλλά εξηγήστε μας παρακαλώ. Προφανώς και όχι. Θα μου επιτρέψετε να έχω δύο μόνο μικρές παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση, προφανώς δεν είναι μια παρατήρηση η οποία τελειώνει τη συζήτηση, είναι ότι σε όλα τα προηγμένα κυβερνητικά κρατικά συστήματα του κόσμου, το ζήτημα της μετανάστευσης και του σοφρονισμού ανήκει στο κομμάτι της δημόσιας τάξης. Είναι ένα ενιαίο κομμάτι. Σε εμάς, όχι για ιστορικούς λόγους, γιατί είναι πολύ τελευταίο αυτό το ζήτημα, περιήλθε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το δεύτερο είναι το εξής. Θα κριθεί από την ουσία των πολιτικών. Το αν θα ονομάσεις ένα Υπουργείο κάπως δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι υλοποιείς και την υποκείμενη πολιτική που θα πρέπει να το κάνεις. Το ότι μετονομάσαμε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πριν από μερικά χρόνια δεν νομίζω ότι εισέφερε τόσο θεαματικά αποτελέσματα. Εκείνο το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο είναι να υπάρχουν οι δομές εκείνες που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν ένα σύγχρονο σοφρονιστικό σύστημα και επιπλέον να υπάρξει η ουσία των δημοσίων πολιτικών που θα το υπηρετήσουν αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό, για την ουσία των δημοσίων πολιτικών, υπάρχει ένα άμεσο στίγμα, εξυγχρονισμός όλων των φυλακών που υπάρχουν στη χώρα, με πρώτη προτεραιότητα τη μετεγκατάσταση των φυλικών κορυδαλού σε διαφορετικό σημείο, και ένα συνολικό πλέγμα διατάξεων, το οποίο θα έρθει πολύ σύντομα την επόμενη βουλευτική σύνοδο, το οποίο θα εξυγχρονίζει όλο το σύστημα σοφρονισμού στη χώρα. Να περιμένουμε και να το δούμε. Λέτε μόνο ότι η μετονομασία... θα είναι συγκοινωνούντα δοχεία, καταστολή, ανθρωπιστική συμπεριφορά, ανθρώπινα δικαιώματα, σοφρονισμός, θα είναι σε μια ευθεία για εσάς. Κύριε Χαριτάτο, όπως γνωρίζετε... Υπάρχει ότι θα υπερτερεί η καταστολή του σεβασμού των δικαιωμάτων, ακόμα και των εγκλήστων κρατουμένων συνανθρώπων μας. Αυτό έχω την αίσθηση ότι αποτελεί ένα σόφισμα. Και τούτο διότι περιορίζει την ιδέα των δικαιωμάτων σε ένα Υπουργείο. Δηλαδή, έτσι όπως μου το θέτεται και όπως το θέτει η σημερινή αντιπολίτευση, είναι σαν να υπονοείται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ύλη ενός Υπουργείου του Δικαιοσύνης, που τώρα πηγαίνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή πηγαίνει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης παλαιότερα ή οπουδήποτε. Πρόκειται για ένα τρομακτικό λάθος. Το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν ύλη και αρμοδιότητα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν το όριο και μάλιστα το απόλυτο όριο στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του κάθε Υπουργείου. Για εμάς τα ανθρώπινα δικαιώματα, και αυτό τουλάχιστον το γνωρίζουν όσοι με γνωρίζουν και εμένα καλά και σε αυτό λογοδοτώ και στους φοιτητές μου, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οριζόντιος περιορισμός όλων των Υπουργείων. Η αρμοδιότητα για τον τρόπο που ασκείται δεν σημαίνει ότι δίδουμε λευκή επιταγή για οποιαδήποτε παραβίαση. Δεν επιτρέπεται καμία παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τελεία. Είστε ξεκάθαρος, δεν χρειάζεται να επιμείνω σε αυτό. Αν δεν έχω μια δεύτερη και σκέψη, με θυμώνει, το βλέπετε. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι θα το δούμε και στην πράξη αυτό. Εκεί που θα κρυθούν αυστηρά. Πολιτική της κυβέρνησης και των συναρμοδίων και του σχετικού Υπουργείου. Πάμε λίγο, εξηγήστε μου, ως τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Πώς θα μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να θεραπεύσουμε τις συνέπειες, εισαγωγικά βάλτε το θεραπεύσουμε ή χωρίς εισαγωγικά για την κοινή γνώμη, του νέου ποινικού κώδικα, σε ό,τι αφορά τις αποφυλακίσεις, τις οποίες ούτως ή άλλως έχει καταγγείλει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή σας και ως αντιπολίτευση, πολυσοβητών, καταδικασμένων σε τρομοκρατική δράση, που έχουν αφαιρέσει και ζωές αυτά τα πρόσωπα. Πώς θα θεραπεύσετε αυτή τη ζημιά που έχει γίνει έως τώρα, από την ενεργοποίηση του νέου ποινικού κώδικα και του νέου κώδικα ποινικής δικονομίας? Κύριε Χαριτάτο, υπάρχουν στους νέους κώδικες, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες είναι αρκετά εξυγχρονιστικές. Μια πολύ μεγάλη, μια κρίσιμη μάζα των ποινικών κωδίκων που ήρθαν ήταν σημαντικές διατάξεις οι οποίες εξυγχρονίζουν το ποινικό μας σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς βεβαίως υπάρχει και ένας αριθμός διατάξεων ο οποίος είναι αρνητικός. Έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ποινικό μας σύστημα. Πρόκειται πρώτον για διατάξεις οι οποίες απαμβλύνουν ποινικούς χαρακτηρισμούς, δηλαδή μετατρέπουν κακουργήματα σε πλημελήματα, διευκολύνουν την έξοδο πολυεισοβητών με ηλεκτρονική επιτήρηση, γενικά αφήνουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αυτεπάγγελτη δίωξη ή την κατέγκληση, μεταφέρουν στην κατέγκληση. Με το παλιό, η ζημιά έχει γίνει, κύριε καθηγητά? Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Η ζημιά κατά ένα μέρος έχει γίνει. Όπως ξέρετε, εφόσον έχει εφαρμοστεί έστω και για μία ημέρα μία νομοθεσία, αυτό σημαίνει ότι έχουμε περισσότερες ποινικές νομοθεσίες και θα εφαρμοστεί η ποιότερη. Αυτή η ζημιά έχει γίνει. Η ευμενέστερη ποινική διάταξη για τον κατηγορούμενο. Αυτή η ζημιά δεν θεραπεύεται. Αυτό που θα κάνουμε όμως, και θα το κάνουμε αμέσως, διότι εδώ το πρόβλημα ήταν στο ότι παρά το γεγονός ότι όλες οι εισαγγελικές και δικαστικές ενώσεις ήθελαν την εφαρμογή των νέων διατάξεων από το νέο δικαστικό έτος το Σεπτέμβριο, κατά την άποψή μου προπετώς
η τότε πλειοψηφία ήθελε να εφαρμοστεί από 1η Ιουλίου, έτσι ώστε να εφαρμόζεται από 1 μέχρι 7 που είχαμε τις εκλογές και ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά ευμενές. Αυτό που θα συμβεί τώρα με το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα και θα περιλαμβάνει και σχετικές διατάξεις είναι διατάξεις εκείνες οι οποίες εισήχθησαν χωρίς να υπάρχει οριμότητα. Παραδείγματος χάρη ζητήματα ποινικής συνδιαλλαγής ή ζητήματα μετατροπής ποινών σε κοινωνική εργασία που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και χωρίς να εποπτεύεται αυτή η κοινωνική εργασία. Και χωρίς εποπτεία. Αυτά... Πάρε μια κοινωνική εργασία και στην ευχή της Παναγίας. Εντάξει. Αυτό, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ξεκινούμε χωρίς να έχουμε ένα κεντρικό επιχειρησιακό σχέδιο, κύριε Χαριτάτο. Αυτό συμβαίνει. Αυτές οι διατάξεις θα ανασταλούν. Για δε τις λοιπές διατάξεις θα υπάρχει ένα νέο σχέδιο έτσι ώστε να επανέλθουν σε ένα ισόρροπο μείγμα προστασίας των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και της δημόσιας ασφάλειας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία. Σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για την τιμή. Καλή δύναμη στο έργο σας για όλους μας. Εμείς θα είμαστε εδώ για να σας κρίνουμε. Είτε από αυτό το μητερίζετε, είτε από άλλο. Αλλά σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Και θέλω αυστηρά. Να είστε καλά.